τα είχαμε από αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Η συνταγογράφηση ξεκίνησε από αρχές Οκτωβρίου. Επιβάλλεται να γίνεται. Ναι. Και απλώς μας ενημέρωσαν, υποτίθεται από αρχές τώρα του Νοεμβρίου θα γινόταν και χωρίς τη συνταγή μόνο με το ΑΜΚΑ. Το οποίο η προσαρμογή των συστημάτων θα βγει λίγο, οπότε ακόμα απαιτείται η ιατρική συνταγή για τη χορήγηση του εμβολίου. Όταν γίνει και ο δεύτερος στόχος, πάλι ο ασφαλισμένος θα μπορεί με συνταγή να το κάνει, αλλά θα μπορεί και απευθείας με το ΑΜΚΑ στο φαρμακείο. Αλλά ακόμα αυτό το σύστημα δεν έχει ξεκινήσει, μάλιστα, ενώ ήταν να ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου. Το εμβόλιο με τον κορονοϊό, συγχρόνως δεν μπορεί να γίνει. Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, είναι μόνο της Pfizer πλέον, δεν υπάρχει επιλογή εμβολίου. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε 15 μέρες απόσταση. Προς το παρόν οι εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν στην Κοζάνη και στην Καστοριά στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Και είπαν ότι θα προσεχώς θα βάλουν και στην πόλη μας να το δούμε. Αλλά προς το παρόν το πιο κοντινό εμβολιαστικό κέντρο για COVID είναι το κέντρο υγείας Κοζάνης. Οπότε καλό θα ήταν πρώτα να προηγηθεί το αντιγρυπικό μέχρι να ανοίξει και εμβολιαστικό κέντρο. Όπως πάντα. Κύριε Δάλα, ποιες ηλικίες άτομα πρέπει, επιβάλλεται να κάνουν τον εμβολιασμό, τον αντιγρυπικό? Είναι οι ευπαθείς ομάδες. Είναι τα άτομα που λόγω εργασίας έρχονται σε μεγάλη επαφή με τον κόσμο, που ουσιαστικά περιλαμβάνει τα πάντα, όχι μόνο τους υγειονομικούς, είναι η νηστεία, είναι το και νεότερη και μικρότερης ηλικίας άτομα που ανάλογα με τη δουλειά τους, την εργασία τους. Ελάτε, ζωντανή είναι η εκπομπή, η λήψη δεν πειράζει. Οποιοδήποτε ηλικία άτομο το οποίο είχε ευαισθησία γενικά, καλό θα ήταν να κάνει τον αντιδρυπτικό εμβολιασμό. Τώρα ένα άτομο που θα μας πει ότι δεν αρρώσει ποτέ η ζωή του, όπως και εγώ δεν έχω αρρωστήσει, δεν είναι αυτό. Και ποτέ να μην αρρωστήσετε. Εύχομαι. Εύχομαι σε άλλη κατηγορία. Ωραία. Γιατί ως έγινε μας τώρα δύο άτομα που έχουν υπόβαθρο, έτσι και ίσως είναι μόνο για μια μέρα, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να αποφύγουμε το ψάρι, αυγό, τη σοκολάτα και τους ξηρούς καρπούς για 24 ώρες. Η κάλυψη τώρα, να πούμε δύο λόγια, πόσο διαρκεί του εμβολίου, πόσο καλύπτει το άτομο? Ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού, μιλάμε για 9 μήνες. 9 μήνες, μάλιστα. Ελάχιστον ένα χαζαπλάτι στα δοσούλα. Είναι οι 6 μήνες που σημαίνει ότι κάποιος που θα το κάνει σήμερα και για 10 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η ανοσοποίηση, πήγαμε γύρω στις 10 Νοεμβρίου, οπότε το εξάμεινο πάει μέχρι 10 Μαΐου. Μέχρι 10 Μαΐου, οπότε καλύπτεται την περίοδο με την κρίση. Εγώ θα έλεγα να το κάνουν οι πολίτες για να είναι καλυμμένοι, να αποκλείσουμε ένα παράγοντα επιβάρυνση του αναπνευστικού, τουλάχιστον όσο ακόμα υπάρχει ο COVID, που δυστυχώς είναι και αυτό σε έξαρση. Έτσι. Δηλαδή προσπαθούμε το δυνατόν να αποκλείσουμε λιτές επιβαρύνσεις του αναπνευστικού. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, τα στελέχη του ιού της γρίπης φέτος είναι πολλά, είναι κάτι καινούργιο, έχουμε κάτι που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές? Ήταν 4 υποστελέχη, όπου με στατιστικά με βάση προηγούμενης χρονιάς οι εταιρείες στο τετραδύναμο κάνουν κάθε χρονιά ένα λίγο διαφορετικό μίξ, προσπαθώντας ουσιαστικά να προβλέψουν στατιστικά τα υποστελέχη που θα εκδηλωθούν κάθε χρονιά. Και συνήθως στατιστικά πέφτουμε μέσα και τις περισσότερες χρονιές η ανταπόκριση στον πληθυσμό είναι απόλυτη. Δηλαδή τα άτομα που κάνουν το αντιδοτικό εμβόλιο δεν παθαίνουν γρήπη. Δηλαδή συνήθως πέφτουν μέσα στο στατιστικό μοντέλο που έχουν οι εταιρείες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δάλα. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.